Ο κύριος Γεωργιάδης, ορίστε κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Μία ώρα ακριβώς. Υπομονετικά και δεν είπα και τίποτα, έτσι, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα με αφήσετε κύριε. Να μιλήσω. Λοιπόν, ξεκίνησε στη Βουλή σήμερα το ελληνικό Game of Thrones, House of Cards, όπως θέλετε να το ονομάσετε, γιατί αυτό έγινε. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας και λέει για Βερολίνο και για Βρυξέλλες ότι πήγε ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης για τα ταξίδια του κύριου Καμένου σε πολυτελή στα Λονδίνα που πηγαίνει, στο Μονακό. Έρχεται και το Ρολάν Γκαρός, τώρα μπορεί να πάει και εκεί, να τον ενημερώσουμε άμα χρειαστεί. Δεν είναι θέμα, έχει συνηθίσει. Έχουμε μετά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει για την ακροδεξιά ότι είναι το καταφύγιο του πολιτικού απατεώνα και μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά το 2015 έταξε λαγούς με πετραχίλια, βασίστηκε στο ένα ψέμα μετά το άλλο και κατηγορεί όλο τον κόσμο για πολιτικούς απατεώνες. Και το λέω γιατί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τάχθηκα υπέρ των συλλαλητηρίων, με αποκάλεσε εμένα ακροδεξιό και πολιτικό απατεώνα. Τάξανε ότι θα καταργήσουν τον έμφυα και τον αυξήσανε τώρα. Ότι θα πάνε 751 τον κατώτατο μισθό. Ότι θα δώσουν 13η σύνταξη. Ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο. Ότι το αφορολόγητο θα πάει στα 12.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο θα πέσει κάτω από 6.000. Και λένε όλους τους άλλους πολιτικούς αποτεώνες και οι ίδιοι περνάνε αλόβητοι. Και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Μετά από όλα αυτά που έχουν κάνει, να είναι πριν από ένα χρόνο περίπου στο 21% και τώρα που έχουν δώσει το Σκοπιανό, το όνομα της Μακεδονίας, με εθνικότητα, με τα πάντα, με έχουν κόψει συντάξεις, έχουν κάνει τα πάντα, παραμένουν στο 21%. Και εμείς πρέπει να θεωρήσουμε τις δημοσκοπήσεις έγκυρες. Να πάρουν τους δημοσκόπους, όπως είπε και ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τους δείχνει ακόμη 21%, να του κάνουν μια κορνίζα και κάθε μέρα να τον ευχαριστούν, να κάνουν και το σταυρό τους για να λένε σε ευχαριστούμε που μας δείχνεις αυτά τα ποσοστά για να μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσωπο και να βγαίνουμε έξω από το κοινοβούλιο. Δεν καταραίουν έτσι εύκολα δημοσκόπηση. Δεν καταραίουν. Αλλά δεν μπορεί από τη μία να λέμε ότι μια δημοσκόπηση είναι καλή και όταν δεν μας συμφέρει ένα νούμερο να λέμε ότι μια δημοσκόπηση δεν είναι καλή. Να αποφασίσουμε τι γίνεται. Εδώ πέρα Ευρωπαίους αξιωματούχους, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Μητσοτάκης, είναι καλός ο κύριος Μουσκοβής, κακός ο κύριος Ρέγκλης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε στον κύριο Τσίπρα, 8 στους 10 λένε ότι δεν πάμε καλά. Ποιοι λένε αλήθεια, αυτοί οι 8 στους 10 που δεν πάμε καλά ή εσείς κύριε Τσίπρα? Και να πούμε στον κύριο Μητσοτάκη, 7 στους 10 είναι υπέρ της κομμουνικής κυβέρνησης. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Ποιος έχει δίκιο? Οι 7 στους 10 ή ο ίδιος? Για να αποφασίσουμε τελικά εάν ακούμε τον ελληνικό λαό ή όχι. Ο ελληνικός λαός τον ρωτήσαμε αν θέλει να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας. Έχει τολμήσει να πει καν τη σκέψη ότι ίσως να κάνω μια δημοσκόπηση ο κύριος Τσίπρας? Για να δει το αποτέλεσμα. Την κάνει ο κύριος Σκοτζιάς. Το αποτέλεσμα το γνωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τολμάει να κάνει το δημοψήφισμα. Αλλά τι να περιμένουμε από μια κυβέρνηση σε ένα δημοψήφισμα που το όχι το έκανε ναι και μάλιστα τώρα πανηγυρίζει κιόλας. Και λέει ότι ήταν και επιτυχημένο και μας βοήθησε για να διαπραγματευτούμε, για να βγούμε από τα μνημόνια, να μην κόψουμε συντάξεις. Και είπε και ο κύριος Αλεξιάδης ότι παραλάβαμε ένα σύστημα σε κατάρρευση και αναγκαστικά θα οδηγηθούμε σε περικοπή συντάξεων στο τέλος του έτους και προσπαθούμε να μην τις περικόψουμε. Το κόμμα το οποίο έχει περικόψει ήδη 2 φορές συντάξεις, έτσι. Με το ΕΚΑΣ και το Επικουρικό. Και έχουμε μετά τον ορισμό του παραλογισμού από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να καταθέτουν τροπολογία οι άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν κόψει 13 φορές συντάξεις για να μην περικοπεί η σύνταξη στο τέλος, στις αρχές του έτους. Και προσέξτε τι περιμένουν. Από τον άνθρωπο που έχει χτίσει όλο το αφήγημα της παραμονής του για 6 μήνες ακόμη στην καρέκλα να μην κόψει τις συντάξεις, περιμένει από τον Τσίπρα να υπογράψει τροπολογία και να μην πάρει τη δόξα μόνος του. Μα είναι ποτέ δυνατόν? Όταν έρθει η ώρα θα το φέρει μόνος του, πολύ απλά, για να κάτσει στην καρέκλα του βιδωμένος για άλλους 6 μήνες. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Λοβέρδο. Αν δεν περικόψει τις συντάξεις και καταφέρει να πάρει την παράταση των περικοπών, οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 19. Μάλιστα. Αν όμως δεν το καταφέρει,
κύριε τον Οκτώβριο θα δραπετεύσει. Τότε θα γυρίσουμε πολύ νωρίς από τις διακοπές του καλοκαιριού. Να σας ρωτήσω μια ερώτηση να κάνω. Ναι, κύριε, και μια τελευταία κουβέντα να πω, κύριε Λοβέρδο, και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Δραγασάκης, τελειώνοντας την ομιλία του κύριου Λεβέντης, βγήκε και μίλησε και είπε ότι πυροδοτεί τα ακροδεξιά στοιχεία μέσω της ομιλίας του. Με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Λεβέντη για το Σκοπιανό. Επειδή, ναι, επειδή είναι πατριώτης, και πατριώτης δεν είναι απαραίτητα ο ακροδεξιός. Και ούτε εθνική είναι. Έτσι. Και, εθνικιστής. Και ότι δυναμητίζει και ότι παίρνουμε, λέει, σε θολά νερά και στα θολά νερά υπάρχουν μαύρα φίδια. Τα μαύρα φίδια να φοβούνται, μόλις δαγκώσουν τους ίδιους. Διότι να τους υπενθυμίσω ότι αν είναι αυτή τη στιγμή όσοι διαδηλώνουν, όσοι βγαίνουν έξω, πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που διαδηλώνουν και δεν θέλουν να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, αν είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί, αντίστοιχα ακροδεξιοί, ήταν και οι αγανακτισμένοι που καίγαν όλη την Ελλάδα. Άρα δεν μπορεί να είναι οι ιερές αγελάδες και να είναι άγιοι οι δικοί τους άνθρωποι που βγαίνανε και καίγανε το Σύνταγμα και όλη την Ελλάδα και ανεβαίναν στα τρακτέρ και λέγανε δεν πληρώνω τα διόδια, δεν κάνω, δεν δείχνω, και ξαφνικά τώρα, όταν δεν τους συμφέρει, είναι ακροδεξιοί. Και δυναμώνουμε τη Χρυσή Αυγή. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ελάτε, περιμένει ο κόσμος στις γραμμές. Κύριε Γεωργιάδη, πολύ σύντομα, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στη Βουλή σήμερα και παρακολούθησε και τις ομιλίες όλες, δεν είπε ο κύριος Τσίπρας, κύριε Γεωργιάδη, ότι μετά τις 20 Αυγούστου τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς και δεν θα χρειάζεται να έχουμε την έγκριση κάποιον άλλον. Καλά, αυτό πάντα το. Γιατί πήρε την έγκριση για να δώσει. Συγγνώμη, για να δώσει το Παναμά πέρσι τα Χριστούγεννα, πήρε καμία έγκριση. Άλλο πράγμα θέλω να σου ρωτήσω. Γιατί θα τότε, το ρωτήσω, Γεωργιάδη, αφού παίρνει, το ρωτήσω εσένα. Όχι εμένα, τον Δραγασάκη. Να ρωτήσω εσένα. Εμένα θα ρωτήσει. Εγώ θα σου πω για τον Τσίπρα. Να το αντιστρέψουμε σήμερα. Ναι. Αφού μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις μετά στις 20 Αυγούστου μόνοι μας, γιατί χρειάζεται να διαπραγματευτεί για τις συντάξεις με τους δανειστές. Ναι. Γιατί περνάει ο προϋπολογισμός μας από την έγκριση της... Αφού έχουμε πλειοδράσματα. Δευτέρα ως Παρασκευή, ο κύριος Καμένος για την καρέκλα ψηφίζει τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με περικόπες συντάξεων, με μνημόνια, με. Και το Σαββατοκύριακο το παίζει Μακεδονομάχος. Και Μακεδονομάχος της τηλεόρασης. Γιατί τον βλέπουμε και δεν τον βλέπουμε να έρχεται. Εμείς ζητάμε, μιλάει για συζήτηση που είπε ότι θέλουμε να κάνουμε συζήτηση ο κύριος Αλεξιάδης κτλ. Και εμείς θέλουμε συζήτηση και έχουμε πει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Εσείς θέλετε να το φέρετε στη Βουλή, αφού επιχείρετε υπογράψει μόνοι σας. Και πηγαίνει ο κύριος Κοντζιάς και βάζει μια υπογραφή, και ο κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Μαυραγάνης, ο υπουργός του κυβερνητικού σας εταίρου, λέει ότι είναι ανίσχυρη αυτή η υπογραφή. Άρα θεωρεί ότι είναι ανίσχυρος και ο πρωθυπουργός, γιατί η υπογραφή είναι ανίσχυρη, άρα είναι ανίσχυρος και ο πρωθυπουργός, ανίσχυρη η κυβέρνηση, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πέφτετε. Δεν πέφτετε λόγω της καρέκλας, είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Η ερώτηση που κάνει ο κύριος Τωσουνίδης, ξεκάθαρη. Όλοι το δίνουν το όνομα της Μακεδονίας. Και αυτό το ξέρουμε διαχρονικά. Για ξαναπέστε το αυτό. Όλοι το δίνουν το όνομα της Μακεδονίας. Και είναι, αλλά και Πασό και Νέα Δημοκρατία, όλοι το έχουν πει στο παρελθόν για σύνδετη ονομασία. Γιατί δεν το αλλά τι γίνεται. Καραγκώνης αυτό. Τώρα, κύριε Τωσουνίδη, ακούστε λίγο τώρα να σας πω. Τι γίνεται τώρα. Για να ολοκληρώσω λίγο κι εγώ την. Ελάτε. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί το μόνο κόμμα που έχουμε σταθερή άποψη για αυτό το θέμα από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα είναι Νέος Κεντρών. Δεν έχουμε παρεκκλίνει καθόλου. Εσείς όμως, ναι μεν λέτε για το θέμα των Σκοπίων ότι δεν θέλετε το όνομα Μακεδονίας, δεν ρίχνετε την κυβέρνηση, παρόλο που είχε βγει και είχε πει ότι εγώ θα σταθώ εμπόδιο, ο κύριος Καμένος είχε πει ότι θα σταθώ... Αφού δεν έχουμε συμφωνία στο τραπέζι. Η υπογραφή σας δεσμεύει όμως. Ποια, από η υπογραφή των Πρεσπών σας δεσμεύει και θα σας εκθέσει. Λοιπόν, γι' αυτό η συμφωνία, αυτό το σχέδιο εμείς χρειάζεται να δεν στην θέλουμε Βουλή. Εδώ. Εμείς εκεί δεν θέλουμε πρίσιμο, εδώ. Κύριε πρωθυπουργό, όλα κύριε Τωσουνίδη. Είναι σφυρίγματα. Κύριε Τωσουνίδη, εδώ δεν θέλουμε πρωθυπουργό ο οποίος να λέει ότι επειδή το δώσαν οι άλλοι, το δίνουμε κι εμείς. Θέλουμε πρωθυπουργό που να είναι ικανός να ανατρέψει τα λάθη των προηγουμένων.
Και ο Πρωθυπουργός, αυτό που λέει, το βλέπω. Ξέρετε τα γιατί τα πηγαίνει μια χαρά, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ο κύριος Πρωθυπουργός τα καταφέρνει. Η εικόνα του αριστερού Πρωθυπουργού. Μέσα από τις διαφωνίες μας, τις άλλες πολιτικές καταγωγές μας. Η εικόνα του αριστερού Πρωθυπουργού. Κατοχυρώσαμε εθνική συμφιλίωση. Και αποτέλεσμα συντριπτικά υπέρ του ελληνικού λαού. Αυτά καταφέραμε. Και σας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί καθόλου γιατί η ωραία εικόνα του αριστερού Πρωθυπουργού. Αν δεν σας ενοχλεί, χειροκροτήστε το και στηρίξτε το. Τι να στηρίξουμε τώρα, να στηρίξουμε τον άνθρωπο που στηρίζει τη δική του παραμονή στην εξουσία μαζεύοντας αποστάτες από τους διαδρόμους της Βουλής. Ο λαός στηρίζει αυτό κάνει. Αυτή την εξουσία. 52 ήσασταν.